λίγα λεπτά πριν σας αφήσουμε, θα πάμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη μικρή Νάγια. Θα πάμε στην όμορφη Νάξο, όπου ζει ένα τρίχρονο αγγελούδι, αγαπητοί φίλοι, που έχει την ανάγκη και την θέλει τη βοήθεια όλων μας. Η Νάγια γεννήθηκε με κόφωση, έκανε μια πρώτη επέμβαση, όμως χρειάζεται να κάνει και μια δεύτερη, προκειμένου να απολαύσει τη ζωή έτσι όπως της αξίζει. Και έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους κατοίκους του νησιού, προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό και να γίνει η επέμβαση στο παιδί. Κοντά μας έχουμε τη μητέρα της μικρής Νάγιας, είναι η κυρία Δέσποινα Κοβάτσου Χωριανοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Πείτε και μας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε την πρωτοβουλία να μας αναδείξετε και να το δει και ο κόσμος όλος, να καταλάβουν και άλλοι γονείς ότι είμαστε δίπλα τους, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί πιστεύω δεν είμαστε και οι μόνοι που περνάμε αυτό το πρόβλημα και τον αγώνα. Έχουμε δίδυμα μωράκια, το Δημήτρη και την Άγια, και έχουν διαγνωστεί και τα δύο με μια απώλεια κοής. Ο μικρός μας Δημήτρης έχει μια πολύ μικρή απώλεια, δηλαδή είναι χρήστης ακουστικών βαρικοίας. Η μικρή Ναγιούκα δυστυχώς γεννήθηκε με κόφωση, που σημαίνει 100% απώλεια. Σταθήκαμε τυχαίροι γιατί σε ηλικία 19 μηνών έβαλε το πρώτο της κοχλιακό εμφύτευμα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι μέχρι εκείνη την εποχή δεν ξέραμε καν τι εστί κοχλιακό εμφύτευμα. Δεν ξέραμε καν, δηλαδή, ο άντρας μου και εγώ, ότι άπαξ και γεννηθείς με κόφωση υπάρχει και λύση. Για να καταλάβει και ο κόσμος, κυρία Κοβάτσου, να πούμε ότι μέχρι 19 μηνών το παιδί δεν είχε ακούσει. Ήταν στην απόλυτη σιωπή. Την φωνή των γονιών του. Τη φωνή τίποτα, ναι. Στην απόλυτη σιωπή. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η ενεργοποίηση του κοχλιακού της έγινε σε ηλικία 20 μηνών. Άρα μπορείτε να διανοηθείτε ότι από 20 μηνών το παιδί κάνει λογοθεραπείες προκειμένου να συμπληρώσει εκείνο το κενό, γιατί εκ των πραγμάτων πλέον είναι σήμερα 3 ετών και άκουσε για πρώτη φορά σε ηλικία 20 Έτσι. Μηνών. Και τώρα έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε εξέλιξη. Έχουμε μια δημοπρασία σε εξέλιξη της ποδοσφαιρικής φανέλας για τη μικρή Νάγια, ναι, από τον Κυριάκο Πολυκρέτη, προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ναι, τι χρήματα χρειάζονται για αυτή τη δεύτερη επέμβαση. Τι χρειάζεται και πού πρέπει να πάει η Νάγια. Για την ώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο ποσό, είναι γύρω στις 40.000 ευρώ. Μόνο το κοχλιακό σαν εμφύτευμα δηλαδή στοιχίζει γύρω στις 27-28.000. Και γι' αυτό πραγματικά ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, ο άντρας μου και εγώ, που έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν δείξει τέτοιο ενδιαφέρον. Πραγματικά μέσα σε ούτε μία μέρα έχουν γίνει απίστευτες κινήσεις από όλο τον κόσμο, δωρεές από παντού, και μία πολύ μεγάλη πρωτοβουλία ήταν αυτή του Κυριάκου, που πραγματικά μας συγκλώνησε, γιατί είναι απίστευτο να βλέπεις και άτομα, πόσο μάλλον που είναι και νέοι γονείς, γιατί πρόσφατα και εκείνος απέκτησε το δεύτερο του παιδάκι και ευαισθητοποιήθηκε. Τον ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν βασικά λόγια. Κυρία Κοβάτσου, πώς αντιδρά το παιδί όταν της μιλάτε, όταν την παίρνετε αγκαλιά και ακούει τη φωνή σας? Και πώς αισθάνεστε κι εσείς, βεβαίως? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω λόγια. Έτσι. Δεν έχω λόγια πραγματικά, γιατί φανταστείτε, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά δεν περιμέναμε με τον άντρα μου ότι όντως υπάρχει λύση, και όταν το βλέπεις ότι όντως το κοχλιακό ναι, δεν βοηθάει αυτό το βίντεο. Ναι, πού θα γίνει αυτό? Αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε με τον άντρα μου ιδιωτικά, διότι λόγω κατάστασης και επειδή υπάρχει κάποια παιδάκια που δεν έχουν βάλει ούτε το πρώτο κοχλιακό εμφύτευμα, ή ακόμα και ενήλικες που δεν έχουν βάλει το πρώτο κοχλιακό, είναι λογικό ότι έχουν εκείνη σειρά προτεραιότητας. Και δεν θα ήθελα να στερήσω σε κανένα παιδάκι αυτό που περάσαμε κι εμείς. Και γι' αυτό πήραμε και την απόφαση. Έτσι, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δείξουμε το θέμα. Όσοι θέλουν να σας βρουν και online, να μπορούν καλά να πάρουν μέρος. Υπάρχει σε αυτή σελίδα τη δημοκρασία. Όλοι για την Άγια, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν, ένα ευρώ παιδιά ο καθένας, 40.000 άνθρωποι, θα δώσουν λύση και διέξοδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές με υγεία να έχετε. Καλά, να πάρε καλά. Καλημέρα, όλα να περάσουν. Όλα από καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία. Να ακούσετε φωνή της Μανούλας, δεν υπάρχει. Και ξέρεις πώς παίζουν τα ματάκια του. Τι βάσανα υπάρχουν στον κόσμο, δυστυχώς, μακάρι να λυθούν, να ακούσει τις ωραιότερες μουσικές η Νάγια. Κάθε φορά που ακούμε μια τέτοια ιστορία, είναι σαν να θέλουμε να αγκαλιάσουμε ένα παιδάκι τέτοιο. Είναι σπουδαίο να, να βρει τη σωτηρία του σε οποιοδήποτε, σε γιατρούς, σε επιστήμονες, να κάνουν το θαύμα τους. Αλλά χρειάζονται και τα λεφτά. Όταν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή ενός ανθρώπου, έστω και στο τόσο, πραγματικά αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ευτυχισμένη ζωή.